Βασικός στόχος της Ακαδημίας, όπως η κάθε Ακαδημία του νομού, είναι η ανάδειξη ποδοσφαιρικών ταλέντων. Που ο νομός μας έχει αρκετά ταλέντα στο νομό και θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Μαζί με τους συνεργάτες μου, όπως είναι και ο Κώστας Ογκαλέας, ο οποίος ήρθε στην Ακαδημία, και τον Αχιλλάδο Τζαφίτσα, θέλουμε μέσα από δουλειά και προπόνηση να βελτιώσουμε τα παιδιά και να τους κάνουμε να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο. Προετοιμασία εδώ σε άρτιες εγκαταστάσεις, από ό,τι βλέπω. Δύο λόγια. Ναι, προσπαθήσαμε όλο το καλοκαίρι να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας και νομίζω και τα παιδιά θα αγαπήσουν αυτόν τον χώρο. Πόσα παιδιά φέτος στελεχώνουν την Ακαδημία 1? Έχουμε φτάσει γύρω στα περίπου στα 80 με 90 παιδιά. Θέλουμε να έρθουν και παραπάνω. Ανοιχτή πρόσκληση κάνουμε σε όλα τα παιδιά, όποια θέλουν από ηλικίες 2000 μέχρι και 2009, να έρθουν στην Ακαδημία και να γραφτούν στην ομάδα. Και όσον αφορά το κομμάτι της προετοιμασίας, τι περιλαμβάνει για τα παιδιά της Ακαδημίας? Για το παιδικό έχει ξεκινήσει η προετοιμασία εδώ και 2 εβδομάδες. Έχουμε πάει και στο χώρο του ΤΕΦΑ για να κάνουμε κάποια εργομετρικά, να δούμε την φυσική κατάσταση των παιδιών, να βελτιώσουμε τυχόν προβλήματα που υπάρχουν στα παιδιά. Και όσον αφορά τις μικρές ηλικίες, νομίζω η τεχνική είναι το κύριο μέλημα της ομάδας. Έχουν κλειστεί κάποια φιλικά ή συμμετοχή σας σε κάποιο τουρνουά? Ακόμα δεν υπάρχει κάποια, όπως σήμερα ήταν η πρώτη μέρα, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιος προγραμματισμός. Θέλουμε πρώτα να μαζευτούν τα παιδιά, να δούμε πόσοι θα είμαστε και από εκεί και πέρα θα κάνουμε ανάλογες κινήσεις. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.